Το squad, εγώ αυτό βλέπω. Γιατί πάτερα από εκεί, εσύ. Σπύρο, κατάλαβες, ε. Εγώ γυναίκα. Οι μόνοι άντρες της ομάδας εμείς θα είμαστε. Τα δίδυμα. Κοίτα. 9 μαλάκες θα φάνε χέντα. Από το δρόμο, λέω, μέσα στα χωράφια πάνε και πάνε κάτω. Γιώτα 4. Μαλάκα, iPhone. Άλλο ρε. Άλλο γυαλό. Ακολουθώ σαν τη γυναίκα εγώ. Τι λένε για το ονεινίο της έρνει καράβι, ε. Αν βρεις καράβι στο βουνό, ξέρεις τι το έχει σύρει. Άμα το κόμμα το λεφτά θα βγαίνει ηλέκτρο. Εύκολα. Μια χαρά, ζωάρα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι τον Ορέστη. Ο Ορέστης για 1,5 χρόνο, να ξέρετε, παίζει σολά στο Ντέιζι. Πώς σου φαίνεται, Ορέστη? Εντάξει, φίλε, άλλο παιχνίδι είναι καταρχάς, αλλά αυτό που θα πω είναι, αν έβλεπα εκεί πέρα που ήμουν συνέχεια στα δάση μόνος μου, 10 μαλάκες να περπατάνε έτσι, θα είχα κρυφτεί και θα είχα πάθει εγκεφαλικό μαλάκες. Δεν βαράς εκεί, δεν βαράς. Δεν θα ανέπινα στην πραγματικότητα, καν. Ναι, όσο, ρε εσύ, όσο βλάκες και να είναι και οι 10, έτσι, όσο για τα 4, δεν το ρισκάρεις, ρε φίλε. Είναι 10. Είναι 10. Μαζί κάνουμε, όλοι μαζί κάνουμε ένα παιχνίδι. Ρε, ντου να κάνουμε πιστολάκι, βαλέκα, με τα μαχαίρια. Με τα κάτωμα να σκορπιστούν στο δάσος. Με μπουνιές. Δεν θα προλάβεις να κάνεις κάτι. Καλησπέρα, φίλοι μου. Σαν είδας εδώ. Ντέιζι, επεισόδιο νούμερο 2. Σημερινή μας αποστολή σε αυτό το βίντεο είναι να πάμε στο μεγάλο αεροδρόμιο να μαζέψουμε οπλισμό. Μήπως μπορέσουμε και βρούμε κάποια βάση να κάνουμε κάποιο raid. Το σημερινό σημείο συνάντηση με την ομάδα ήταν το χωριό Ντολίνα, εκεί όπου θα μαζευόταν όλη η ομάδα για να ξεκινήσουμε να πάμε προς το αεροδρόμιο περνώντας τα χωριά Σακόφκα, Γκλοβό, Νοβίσομπορ, Σταρίσομπορ με τελικό σταθμό το κεντρικό αεροδρόμιο του Τζέρναρους. Η επιστροφή όμως από το αεροδρόμιο μας επιφύλασε μια μεγάλη έκπληξη. Για μείνετε μέχρι το τέλος και των δύο parts, καθώς δεν χώραγε όλο αυτό το βίντεο σε ένα part, οπότε το χώρισα σε δύο μέρη. Μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε αν ήταν για καλό ή αν ήταν για κακό. Πάμε να περάσουμε στο βίντεο. Βλέπει YouTube. Κοιτάξτε λίγο, λουτάρετε την περιοχή. Θα πάρει και ο φίλος σου σαν είδα. Λίγο πιο κάτω. Α, αυτός κάτω εκεί που σκοτώσαμε που ήθελε να φτιάξει τη βάση, θυμάστε? Ναι. Έχει πάει λαμαρίνες εκεί, πέντε λαμαρίνες. Ποιος βαράει? Γιατί με σκοτώνετε εσείς? Άνθρωπος είναι εδώ, άνθρωπος είναι. Πού ρε? Εδώ ευθεία με το καπέλο, dead. Εγώ πέθανα. Σε σκότωσε αυτός? Μάλλον. Με σκοτώνει λίγο. Τι βάρατε τώρα? Δεν ξέρω. Αζόμπι τώρα ήρθαν όλα επειδή... Τώρα... Εγώ θα πεθάνω. Σηκώθηκε. Έλα πίσω από εδώ, Σηκώθηκε ρε. Γαμώνα ζόμπι μου. Άντε χαμίσου, τον έφαγα. Του ρίξα και μια στο κεφάλι για σιγουριά. Μαλάκες, τελειώνετε τεντούς. Με πιστολάκι που ρίξα ρε φίλε, λογικό ήταν να σηκωθεί. Ανέβα κάπου ψηλά ρε. Τι σκότωνε τα ζόμπι τώρα? Ναι. Λοιπόν, να μαζευτούμε κάπου. Ναι. Ποιος πέθανε? Κρήτη 1. Είχε σπόρτερ αυτός. Αγαπήστε τον. Fresh spawn ήταν φιλέ. Να ξέρεις. Πήγε μπατσαρία, πήρε το σπόρτερ και ήρθε. Ρε μαλάκα. Δηλαδή ένας με καπέλο μπάτσου ρε μαλάκα. Γαπήστε. Εγώ ήμουν απέναντι ρε κουρέ. Μα λέγε, εγώ ήμουν στις αποθήκες ήμουν ρε. Και εγώ, και εγώ. Με το που τον είδα πέθανε ο δικός μας, δεν πρόλαβα να φτάσω. Πρόσεχε. Το ζόμπι είναι πάνω στην ταράτσα, άσχε.
Όχι, μια γριάρα είναι. Πρόσεχε. Ρε τι θεία τρέξει, μωρέ. Προσέχετε γιατί μπορεί να τον κάνει spawn εδώ, ε. Προσέχετε που βαράτε, ρε. Μην βαρέσετε κανένα από εμάς. Ναι, ρε. Ναι, αγχώνεσαι, ρε, για μένα και το σανίδα. Το τσάχτη γλίτωσα. Τα μην κάπα που ακούσες, τα δύο είναι το δικό μου και το σανίδα. Ποιος είναι αυτός εδώ, είναι ο μπάτσος. Όχι, όχι, πίσω. Όχι, δεν είναι. Yeah. Δεξιά, σου πήρα από, από την άλλη, από την άλλη. Από την άλλη. Από εδώ. Πάρτα ρε, πού σε έβγαλε. Στο Λιτζίνι. Εδώ ήταν. Με κλοκ, ε. Ήτανε και είχε σφαίρες. Πήρα και εγώ κάτι γεμιστήρες που είχε. Παίρνω το όπλο του και το πετάω μακριά να μην το βρει. Να μα ξανάρθει εδώ. Εγώ αδειάζω τις γεμιστήρες του. Σπόρτερ δεν θα πάρει κανείς μας, δεν το θέλουμε. Δεν το κάνουμε. Ο κριτικός τώρα πού πέθανε. Στο αμάξι εκεί πέρα. Το κλοκ το θέλει κανείς που βρήκατε. Εδώ από κάτω μου είναι το πτώμα του. Το κριτικού, ναι. Ένα ομό κοτόπουλο. Τα ρούχα του είναι εντάξει, ε. Ναι, τον πέτυχε. Ποιος πήρε το κλοκ. Κανείς. Εγώ εκεί δεν πήρα κάτι. FX. Έχω τις σφαίρες. Πάρτε το τζάκετ του. Πάρτε ρε παιδιά τα πράγματά του άμα είναι να... Ωραία, το παίρνω εγώ το κλοκ, έχει πάθει εμπλοκή κιόλας. Προς μπατσαρία είμαι εγώ. Εγώ με έδωσα okay. Να φτιάξω λίγο τα ρούχα. Για να βγω να ξαναβραχώ. Πάνω από τις γραμμές ποιος έχει περάσει. Εγώ πέρα. Προς μπατσαρία εγώ... είμαι. Με μπλε είμαι, με κίτρινο. Ωραία. Πάμε μπατσαρία πάνω να κάψουμε. Πού είσαι εσύ, φοράμε κίτρινο. Ποιος φοράει κίτρινο. Μελάτε όλοι μπατσαρία πάνω στην ταράτσα. Αν Μέγερ, εσύ είσαι σε άλλο σημείο νομίζω. Α, ριγέ, ριγέ. Φοράει κάτι ριγέ. Άλλο, όχι. Εμείς είμαστε όλοι μαζί. Εδώ εκτός από τον κριτικό, τον οποίο τον έχει βγάλει σχετικά κοντά. Ανεβείτε πάνω ταράτσα. Εγώ έρχομαι τρέχοντας, δε. Είχαμε νόκ και οι δύο. Μπουνιές. Έχει κάνει spawn εδώ τρένο πάντως, να ξέρετε. 20. Εδώ έχει ήδη. Κάποιος μιλάει, κάποιος μιλάει. Ναι. Εγώ λέω 20. Friendly λέει, friendly. Πού ρε. Τον είδα, εδώ πέρα πίσω. Αυτός είναι, αυτός είναι. Όχι. Όχι, αυτός είναι. Έχουμε εδώ κάποιον. Το μόβ είναι μπλουζά. Ναι. Το κατεβάζουμε. Τρέχει. Τι τον κάνεις. Τον κυνηγάω. Κι εγώ. Με έφαγε και τον έφαγα. Όχι ρε μου. Προς τα πού ρε. Από πίσω, από πίσω. Από πίσω. Σαν είδες ζεις. Όχι. Τσέκαρε μήπως δεν έχει πεθάνει όντως. Ναι, τον σκότωσα εντελώς. Ωραία, τον έφαγα. Έχει και μόνο. Πολύ πράγμα πάνω του. Ναι, όντως. Πολύ. Ωραία. Απλά τα πράγματά μου εκεί λίγο και έρχομαι κι εγώ. Με μπατσαρία ψάχτηκε όλοι, βρήκα κάτι σφαιρούλες κι αυτά, προχωράμε. Μια γεμιστήρια βρήκα εγώ. Και νερό. Εγώ βρήκα ένα κουτάκι τρία. Την πόρτα μπήκε μέσα, έκλεισε και την πόρτα. Ένα κουτάκι 380 βρήκα. Λέκα φάνηκε ότι μπήκε το ζόμπι και κλείσει την πόρτα, ρε. Πείτε νερό, δίπλα στο φαρμακείο είμαστε. Πείτε νερό. Πού είναι το φαρμακείο τώρα. Πίσω από την μπατσαρία, ρε. Οκ, λοιπόν, πείτε νερά. Εδώ έγινε σοβαρό μακελιό, ε. Ναι. Ψάχτε και το ιατρείο. Δεν ξέρω εγώ ποιο είναι το ιατρείο. Τα μπλε τα κτίρια. Είμαι εντάξει, έχω φρουτάκια, είμαι εντάξει. Φιλτράκι για μας. Το ζόμπι. Α, δεν είναι ζόμπι, τσάλα μπλε. Πάρτε αυτά, τα θέλουμε. Λοιπόν, μάγκες. Ρωμανέ, ανέβασε μία τον τέτοιο. Α, ξαναβγήκε. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία και βαρέθηκε. Τώρα που είμαστε chill θα το πω, χρησιμοποιεί κανείς 380. Ωραία. 380 ACP. Δεν το βλέπω στο chill. Βγήκε. Ναι, θα ξαναμπεί τώρα. Γιατί βρήκα ολόκληρο κουτί γι' αυτό. Ωραία, επειδή βρήκα ολόκληρο κουτί γι' αυτό, ρωτάω αν τις χρησιμοποιεί κανείς να το δώσω.
Θέλει κανεί θερμόμετρο. Πολύ ωραίο. Το κολαράκι σου μάλλον. Μπήκε, μπήκε. Τι, τώρα πάλι βγήκε. Όχι, όχι, όχι. Τον έβαλα εδώ. Sorry. Ωραία. Από εδώ λέει ότι πάμε για ηλέκτρο, άρα θα πάμε από την άλλη. Ωραία, μπήκε, μπήκε. Ποιος! Άτομο! Μπροστά μου. Όπου την έμασα άσχημα. Πούντος. Τι φοράει, θυμάσαι. Δεν ξέρω, ένα shotgun, όχι. Κρύπη, έλα προς τα μένα. Προς την ταμπέλα, προς την ταμπέλα. Δεν μπορώ να δε... Εδώ, εδώ, μπροστά, μπροστά, στην πινακίδα, εδώ πέρα, δίπλα. Τι βλέπω, το νερό. Εδώ στο δρόμο μπροστά. Το νερό από πού είναι ρε παιδιά, ποιο μεριά. Στην πίσω από την πατσάρια ρε, εδώ πέρα πέρα κάπου. Από πού? Πού ρε. Αυτό που βολάει. Από πού? Εγώ είμαι ο σκορτσιά ζόμπι, μου ορθούξαν. Ξόπιρε, χιάτο μου ρε. Ξενετά. Εδώ στο κόκκινο σπίτι μπροστά ήτανε. Αυτό ψάχνω. Αυτόν ψάχνω. Εκεί πάνω. Εγώ είμαι εκεί πάνω. Εγώ είμαι στο το... Ρε, ποιος δεν πυροβολάει. Είπαμε, έχουμε άτομο. Ρε, έχουμε άτομο λέμε. Με... Είμαι στο νερό ρε εσείς. Εσείς είστε εκεί. Όταν λες νερό εννοείς δίπλα στο νησί να τρέξω. Όχι, 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 όχι. Εγώ είμαι μέσα στη δίνη βάρα. Εντάξει, δίπλα, δίπλα στη βρύση είναι για αυτός. Δίπλα στη βρύση. Και πώς βούλω αυτό. Τι φοράει μπορείτε να πείτε. Δεν, το, δεν είδα, δί. Δεν είδα, το shotgun είδα μόνο. Δίπλα στη βρύση είμαστε όλοι εμείς. Ναι, εδώ, σε αυτό το μανέσιο είσαι εδώ. Είναι ένας με shotgun εκεί πέρα. Διακόπα. Εζή ακόμα. Στο κίτρινο σπίτι, νομίζω κάποιος κατεβαίνει. Εγώ είμαι στο κίτρινο σπίτι, εγώ είμαι. Δεν πάει μπροστά μου, πίσω σου ζόμπι, πρόσχε. Μην πηγαίνεις από εκεί ρε μαλακά, είναι ο άλλος με το shotgun. Να μου κάνει τι ρε φίλε, long range, ανοίγομαι. Δεν κατεβαίνεις και εσύ από το λοφάκι εκεί. Ναι, ναι. Με την κόκκινη τσάντα εδώ μαζί μου ποιος είναι. Πώς θα πάμε τώρα, εγώ είμαι. Α, εσύ, εσύ. Δεν ξέρουμε προς τα που έχει φύγει τώρα. Μπορεί να κάνει. Δεν πρέπει να έχει φύγει εκεί πέρα. Μπορεί μέσα να έκανε έξι, παιδιά. Έχει κλείσει την πόρτα. Έχει κλείσει την πόρτα. Μέσα ποιο μέσα σπίτι, είναι. Παιδιά. Ποιο σπίτι. Εδώ, λοιπόν. Το κόκκινο. Okay. Στο κόκκινο το διόρου. Okay. Πάμε. Μέσα είναι. Κοίτα, ναι, μέσα κάνει έξι, παιδιά. Πάμε πριν κάνει έξι. Πάμε πριν κάνει έξι. Ποιο είναι από πίσω. Είναι δεξιά του κόκκινου σπιτιού. Ξέρω το σπίτι. Ποιος έχει... Θερμοκήπιο είναι, πρόσεχε. Εγώ είμαι θερμοκήπιο. Μέσα στο σπίτι ποιος μπορεί να μπει με αυτόματο, κάποιος έχει. Δεν έχω αυτόματο, έχω σνάιπερ. Έχω αυτόματο, έχω μεγάλη δυο. Βγάλτε. Εγώ δεν βλέπω κάτι από το σπίτι. Να έρθω μαλάκα άσχημα ο κρέμι. Βλέπαμε το shotgun την πάτηση. Πάμε να ντου όλοι μέσα, πάμε να ντου όλοι μέσα. Έχω δύο ντου όλοι μέσα. Πώς θα είναι, πώς θα είναι. Ναι, εδώ είναι ξαπλωμένος. Πρέπει που πεις ξαπλωμένος. Φύγαμε μπροστά. Ωραίος, έπεσε. Ποιος πέθανε δικός μας. Πάχτε τον. Εγώ. Όχι. Δεν είχα τίποτα. Φτάνει. Ρίξτε και μία για μένα. Στο κολόπεδο. Πάντα Ρωμανό έφυγε. Εγώ κατάσχεται τον μπάντατς. Εγώ θέλω να μάθω το PvP ρε εσύ. Το προτιμώ. Κατάσχεται τον μπάντατς του. Του παίρνω τις σφαίρες. Και το χατζάρι κατάσχεται. Τα παπουτσάκια πάρτε. Ναι, βασικά χέστο. Καραμπίνα, δεν νομίζω να γλιτώνεις από τέτοια απόσταση. Όχι. Και κρόμπαρ. Άδειασέ την και πέντατε στα χωράφια την καραμπίνα. Κάτσε το κάνω εγώ. Είχε BK, τι είναι αυτό, διπλή είναι ή... Ναι, διπλή. Διπλή, την άδεια. Τώρα τι θα πάρουμε από σένα. Οκ. Κύριε, ανέβεις με τον Ορέστη. Την τσάντα μου κουκαλάκι. Άμα θέλετε την τσάντα, έχει 80 πάντες. Θα την πάρουμε. Τα πράγματά του μόνο ρε παιδιά, κάτι που... Είναι damage. Όχι, ο Ρόμ λέω ρε παιδιά, αν έχει τίποτα. Μαγετά, είχε και ένα gun cleaner. Το όπλο του Ρωμανού ποιος το πήρε. Όχι εγώ. Ένα ΑΚ είχα. Το όπλο του πάρτε κάποιος ρε παιδιά, αν έχει χορό. Ποιος το έχει να ξέρουμε όμως. Κάντε λίγο άγκρη από τα σκαλιά.
Εμένα κάποιος εδώ πέρα με έριξε ένας που πυροβολούσε ένα ζόμπι. Ποιος θα πέρασε από κάπου και το έχει... Δεν με ρίξατε. Αλλά σε ρίξα εγώ, αλλά πέρασε από μέσα σου. Πέρασε μέσα από το ζόμπι. Α, αυτό λέω. Α, ότι ήρθα να σε βοηθήσω και έφαγα σοντγκανιά. Τι έφαγα εκεί πέρα, δεν ξέρω. Μονή ήταν. Άμα είσαι ζωντανός, είσαι μία άλλα. Ανεβαίνει το ζόμπι. Από πού ήρθε αυτό, ρε. Εγώ βγήκα έξω, ρε. Sorry, εγώ βγήκα έξω. Δεν πειράζει. Τέτοιο. Το AK το έχει ο κριτικός. Ωραία, ωραία. Κράτησε όταν το δώσουμε. Γιατί έχω scopes τα οποία μπαίνουν τα PSO για τα AK. Λείπει ένας, πού είναι. Νομίζω μόνο για AK είναι αυτά. Μόνο για AK και variants του AK. Δέκα άτομα είμαστε εδώ. Ποιος λείπει. 4, 5, 6, 8, 9. 9 βλέπω. Δεν με μετράσεις εσένα. Αυτό σας μετράτε. 3, 6, 9, 10, ρε, εντάξει. Τέλεια, έχεις μήπως αυτό που φτιάχνει τα ρούχα. Όχι, Όχι, για ρούχα όχι. Ένα ντακτήπ έχω. Α, όχι, είχα, έχω. Άστο, εντάξει. Γιατί με λες Σπύρο, ωραίστης. Ναι, Κώστα. Ωραίστης είπα. Άκουσα Σπύρο, γιατί. Καλά, δεν είμαι καλά. Ο Σπύρος σου είπε, ωραίστη. Α, οκ. Okay. Θα το βρούμε. Μην το πάρεις. Ερώτηση. Έχει κάποιος επάνω τους σφαίρες για shotgun. Φυσίγκια εννοείς, όχι. Εγώ ένα μπακ έχω μόνο. Ένα σλάκ. Σε μένα έλα εδώ. Ποιος είναι. Θα ήθελα εγώ σφαίρες για shotgun. Και εγώ εδώ κάτω που είμαι. Θέλω να δω τι θα γίνει άμα πέσει γκάζι τώρα και πάω που κάθεται και η 8. Έλα. Έχω βρει αυτές. Τίποτα ρε, τα ακούς. Το ακούς όταν πέφτει, θα τρέξουν όλοι. Θα δεις πως θα κατέβουν. Αν μπορούμε. Ναι, αυτό να... Να δω άλλη μία. Λαχαλάσμενα τα μανιτάρια μου. Σε σπιτάρι. Όχι. Κράτησέ τες. Δεν πειράζει. Α, οκ. Θα κρατήσω εγώ τη μία αυτή. Λοιπόν, έλα. Πάμε. Ας πω Παντελονάκης και Σπύρο. Ποιος είναι εκεί πάνω. Εγώ δεν φοράω Ας πω Παντελόν. Εγώ εδώ είμαι πίσω. Σου έδωσε disgree, creepy. Τις ελαστικές. Όχι, κόκκινες μου έδωσε. Α, οκ. Πάμε, Metal Slugs. Πάμε. Δεν πιστεύω να πήρες το χαλασμένο. Όχι ρε, βρήκα καλό. Πού είναι πάμε, ο πλοηγός. Όλο κάτω, στην κατηφόρα. Κατεβείτε πάλι κάτω. Πάλι έφυγε μόνος του ρε μαλάκα. Εδώ ρε, εδώ, μπράβο ρε. Το χωματόδρομο. Πάλι μόνος του φεύγει αυτό το παιδί ρε μαλάκα. Δεν θα μάθει ποτέ. Από τον θα πάμε από την πεζοπορία τώρα. Για να φτάσουμε και εδώ που έχεις βάλει Mark. Και έχουμε χρόνο. Δεν έχω βάλει 50, Mark. 50, γραμμή σου έχω φτιάξει. Ναι, αυτή είναι. Για να βγούμε πάλι στη γραμμή εννοώ. 50 κάτι λεπτά έχει restart. Προς Google κινούμαστε τώρα. Στα ρόγια το ψάξαμε. Να. Θα κόβουμε δρόμο για να μην κάνουμε τον κύκλο πάλι σαν τους μαλάκες. Γεια σου, δύο άτομα μέσα. 22. Έχει κόβει. Μισή. Σε σχέση με άλλες μέρες τώρα έχει 5 άτομα. Εντάξει, κοίταξε. Έχουμε στείλει παραλία 3. Πόσοι να έχουν μείνει, άλλοι 8. 9. Οι υπόλοιποι είμαστε εμείς. Αυτό, θα πηγαίνουμε προς τα βόρεια να τους κατεβάζουμε παραλία όλους. Για να έχουμε να παίζουμε. Μου φεύγουνε στα βουνά και τους ψάχνουμε. Okay. Όπως είναι ανοιχτοσιά τώρα. Κοίτα, κοίτα. Πάει ο άλλος στο σκουπευτήριο. Ο άλλος. Όλοι μαζί πάνε. Εντάξει, φίλοι, δεν είπαμε να ακολουθήσει κανείς. Για να λουτάρουν ένα σκουπευτήριο πάνε 800 άτομα. Έχουμε ανοιχτεί όλοι στην ανοιχτοσιά. Το πρόβλημα. Έχεις σχεδόν τα ίδια πράγματα που έχει και ο Outlaw, που πηγαίνει πρώτος. Όλοι για ένα σκοπευτήριο ρε μάλακα, δηλαδή έλεγες. Απλωθήκαμε όλοι σαν... Τι να πω, στην ανοιχτοσιά ρε, να φαινόμαστε καλά καλά. Δηλαδή να απλωθεί ένα άτομο στην ανοιχτοσιά μπορεί και να μην τον δεις. Αλλά 10 σίγουρα το μάτι σου κάτι θα δει ρε φίλε. Ναι, αλλά το ένα άτομο θα το βαρέσεις. Τα 10 δεν θα το βρεις. Τα 10 δεν θα βαρέσεις. Και άμα άλλες οι ψυχάκιας.
Κοίτα, είναι. Εντάξει. Αυτό είναι μέσα στο game. Είναι αυτοκτονία. Αλλά ναι, είναι θάνατος αυτό. Σίγουρα. Ήθελα αυτός πριν που μας την έπεσε, που δεν είδε ότι είμαστε 10 άτομα, ξέρω εγώ. Ήθελα να ξέρω μετά όταν το κατάλαβε τι θα έπασε. Γι' αυτό κρύφτηκε πάνω, ρε. Ναι, σου λέει σιγά μην με είδαν εδώ που πήγα. Από εδώ πάμε γκούκλωβο. Δεν είχε άλλη επιλογή. Το να φύγει δεν ήταν επιλογή. Ήμασταν διασκοπή. Πριν τον γκούκλωβο είναι και το άλλο που είπαμε να περάσουμε. Θέλετε να το αφήσουμε για να πάμε κατευθείαν γκούκλωβο. Το καμούρνα έχει δύο εργοστάσια και ένα νεκροταφείο, τίποτα άλλο. Ωραία, πάμε κατευθείαν γκούκλωβο. Είμαστε περισσότερες. Σιγά σιγά. Σκουάντ, εγώ αυτό βλέπω. Γιατί εσύ. Σπυρό, κατάλαβες, ε. Εγώ γυναίκα. Οι μόνοι άντρες της ομάδας εμείς θα είμαστε. Τα δίδυμα. Κοίτα. 9 μαλάκες θα φάνε χέντα. Από το δρόμο, λέω, μέσα στα χωράφια πάνε και πάνε κάτω. Γιώτα 4. Μαλάκα, άλλο για άλλο, ρε. Άλλο για άλλο. Ακολουθούσα τη γυναίκα εγώ. Τι λένε για τον Ινίο, τη σέρνει καράβι, ε. Βρεις καράβι στο βουνό. Ξέρεις τι το έχει σύρει. Άμα το κόμμα το λεπτό θα βγαίνει ηλέκτρο. Εύκολα. Μια χαρά, ζωάρα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι τον Ορέστη. Ο Ορέστης για 1,5 χρόνο, να ξέρετε, παίζει σολά στον Daisy. Πώς σου φαίνεται, Ορέστη? Εντάξει, φίλε, άλλο παιχνίδι είναι καταρχάς. Αλλά αυτό που θα πω είναι, αν έβλεπα εκεί πέρα που ήμουν συνέχεια στα δάση μόνος μου 10 μαλάκες να περπατάνε έτσι, θα είχα κρυφτεί και θα είχα πάθει εγκεφαλικό, μαλάκι. Δεν βαράς εκεί, δεν βαράς. Δεν θα ανέπινα στην πραγματικότητα, καν. Ναι, όσο, ρε εσύ, όσο βλάκες και να είναι και οι 10, έτσι, όσο για τα 4, δεν το ρισκάρεις, ρε φίλε. Είναι 10, είναι 10. Όλοι μαζί κάνουμε ένα παιχνίδι. Ναι, σίγουρα. Ρε, ντου να κάνουμε πιστολάκι, μαλάκα, με τα μαχαίρια. Με τα κάτωμα, να σκορπιστούν στο δάσος. Με μπουνιές. Δεν θα προλάβεις να κάνεις κάτι. Οι δύο θάνατοι που είχαμε στην αρχή ήταν ξεφτύλικοι, γιατί ο ένας νόμιζε ότι τον πυροβολάγαμε εμείς και λέγεται μη βαράτε. Επειδή σας έχασα. Αλλάγα δε. Πού είσαι? Φόβο και θέλουμε να πάμε στο δρόμο. Αντάξει, ωραία. Και θέλουμε να πάμε στο αεροδρόμιο μας στην ομάδα. Λοιπόν, κοίτα. Πρέπει να κάτσετε να βγάλετε μια τακτική. Πώς θα κάνουμε σκούπα, πώς θα λουτάρουμε. Γιατί πηγαίνουμε και τρέχουμε όλοι αριστερά δεξιά στα ποντίκια. Προχωράτε όλοι, ο κούρος μπροστά, οι άλλοι από πίσω. Εγώ από τέρμα τελευταίος να σας μαζεύω. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς, αλήθεια. Θα κάνω το τσοπανόσκυλο, αλλά καδέ. Πάω μαζί με το δίδυμο. Αυτό εντάξει. Τακτική δεν το λες, ρε παιδί μου. Εντάξει. Μπακαλίστικο μπορεί να δουλέψει. Εσύ με τη μαύρη τσάντα, έλα πιο αριστερά. Μπράβο. Πάμε. Να μην είμαι και. Έλεγα να είμαι δεξιά. Α, παίξε δεξί εξτρέμεση. Εντάξει, έλα. Ανοίξου λίγο δεξιά. Εκεί. Ωραία, εγώ παίζω κεντρικό μέσο. Πάμε. Βασικά center back. Πέρα από την πλάκα, με τρόμαξε πριν που είχαμε να κάνουμε, ας πούμε, 10 άτομα με έναν τύπο και χάσαμε την μπάλα. Ένα-δύο άτομα ήξεραν το που βρίσκεται αυτός ο τύπος. Θα σου πω τι έγινε. Εκεί φοβάσαι, μη σκοτώσεις και κάποιον δικό σου, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Ναι, πώς συνεννοούμαστε σε μια τέτοια φάση. Εκεί πέρα, φίλε, δεν μπήκαμε γιατί δεν είχαμε shotgun. Συν ότι είχε πλεονέκτημα αυτός. Δηλαδή, πόσα άτομα, μπήκαμε 2. Ο ένας έφυγε. Κοίτα, θα συνεννοηθούμε σε αυτό. Δεν έχουμε μάθει ο ένας τον άλλον. Εάν δούμε αντίπαλο, θα σκοτώσουμε ο ένας τον άλλον. Όχι, αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, ας πούμε, κανείς δεν ξέρουμε αν έχει κάποιο shotgun, αν έχει κάποιο ημιαυτόματο, ας πούμε, για να μπει μέσα να. Αυτό, να δηλαδή, κάνει τον εγώ γι' αυτό είπα, αν έχει κάποιο αυτόματο να μπει και μπαίνω κι εγώ π.χ. Αλλά τι γίνεται, την ώρα που ρίχνει το Ρωμανό και πάω να τον πυροβολήσω, πετάγεται κάποιο μπροστά μου και θα την έτρωγε. Δηλαδή, θα χάναμε 2. Εγώ το λέω ίδιο πριν από αυτό που δεν ήξερε κανένας το που βρίσκεται. Εγώ δεν ήξερα που βρίσκεται. Εγώ τον είχα δει. Εγώ ήξερα, αλλά έφυγα. Καλύφθηκα στο νερό από πίσω. Μήπως να έχουμε μια τακτική σε τέτοια φάση, ρε παιδί. Αν δούμε αντίπαλο, αν βαρέσει κάποιος, πρώτη τακτική, ξέρω, πρώτο σχέδιο είναι να καλυφτούμε όλοι. Και να ρωτήσει ένας, έχουμε καλυφθεί όλοι. Αυτό για αρχή. Γιατί ήμασταν όλοι όρθιοι στη μέση του χωριού, ρε φίλε. Και ψάχναμε, τριγυρνούσαμε. Δηλαδή, άμα δεν ήταν ένα άτομο, δίπλα, ήταν ευθεία. Αυτό, όταν φωνάζει κάποιο άτομο,
Παιδιά, στη βρύση δίπλα, να καλυφθούν όλοι και να σταματήσουν. Αυτό, ησυχία μετά. Δεν βλέπω εγώ την οθόνη σας. Έχει του κούρου ή οποιοδήποτε. Το εδώ είναι, μπροστά μου είναι. Πες, ξέρω εγώ, στο κόκκινο σπίτι, ρε παιδί μου, στη βρύση, ξέρω εγώ, στην αστυνομία. Εγώ φώναξα εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν άτομα που κοιτούσαν προς το μέρος μου. Εγώ κοίταγα και άκουσα τη σιόντ γανιά. Δώστε σημείο αναφοράς. Όπως είπε ο Κούρος, εδώ στο κόκκινο σπίτι που είπε. Και λέω, ωραία, είχα, πάμε. Είχα bleed επί τρία. Μην περιμένετε εκείνη τη στιγμή, εγώ έπρεπε να καλυφθώ, πέθαινα. Ναι, εκεί πέφτεις. Μόλις συνήλθα έδωσα. Εκεί πέφτεις πρόν και μπαντατζάρεσαι, δεν το συζητάμε, εντάξει. Δεν μιλάμε για σένα. Λέω γενικά. Δεν μιλάω για κάποιο συγκεκριμένο. Γενικά, δίνεται σημείο αναφοράς. Αυτό θα το βρούμε, θα το βρούμε αυτό. Δηλαδή στο PUBG, ανοίγαμε το map, βάζαμε ένα mark, έτσι. Στο PUBG ήταν εύκολο πράγμα. Φτιάχναμε ένα σχέδιο, ρε παιδί μου. Έβαζες mark, επιτόπου, ρε παιδί μου, εκεί. Εδώ δεν έχεις ούτε την αρρύθμιση να πεις, είναι στο 240, ξέρω εγώ. Δεν έχεις ούτε αυτό. Οπότε δίνει σημείο αναφοράς. Σπίτι με άσπρα κεραμίδια, ξέρω εγώ. Στη βρύση, στο δέντρο, κάτι. Ωραία. Ένα σημείο αναφοράς, κάτι. Πάμε. Όχι, δεν έχουμε λουτάκι ακόμα. Σπίτι και όλοι μαζί, ρε. Χώρο στον νόμο του για όπλο έξτρα. No. Εγώ. Παλεύω με δύο. Πετάμε. Το πολύ πολύ. Τρία. Με δύο, τρία. Καλά, μην μαζεύετε σαπίλες, γιατί πάμε βόρεια που έχει καλά όπλα. Ε, μετά τα πετάνε ό,τι είναι. Έρχομαι και εγώ. Triple kill. Α, σου φάγατε, εντάξει, κομπλέ. Πέντε kill. Ωπα, σας έχασα. Βιάστηκα λίγο, να ξέρετε. Ακούω κρεατάκι κάπου κοντά. Ελάφι. Τ' άκουσα. Α, δεν ξέρω που είναι. Αγελάδα, φίλε, θα φάμε καλά, ρίχνω, έτσι. Πού την είδες? Κάτω. Ωραία. Πάμε. Ωραία. Θα φάμε κρέας. Και παίζει για καμιά σφαίρα. Ζόμπια πίσω σας. Ναι, τώρα που βάρεσα. Όχι, δική μας είναι. Κι άλλοι. Κάτω κι αυτοί. Δύο αγελαδίτσες νομίζω φτάνουν, ε. Ναι, απλά πως αυτοί τώρα ακούσαν τους πυροβολισμούς, δεν είναι... Σιγά, ρε. Ας έρθουνε. Όσο. Ανάβω φωτιά. Άναψες ένα σπίτι. Πάμε απέναντι κοντά που είναι στις αγελάδες. Θα τεμαχίσουμε και έλα. Πάμε, δεν χρειάζεται να πάμε όλοι. Καλύφτε λίγο από μακριά να τεμαχίσουμε εμείς και ανάφτε σε ένα σπίτι φωτιά να ψήσουμε. Έχετε χώρο να πάρετε όλο το κρέας. Ναι, ρε. Ναι, ρε, μην αγχώνεσαι. Πετάω ένα repeater μέσα στη λίμνη εδώ πέρα. Πάρτε δεξιά. Παίζει να μην έχω μαχαίρι, το είχα δώσει. Α, όχι, έχω. Μου το δώσει πάλι ο Σπύρος, εντάξει. Να τσιγάρω, μου παιδί, σε ένα θάμνο είναι. Ωρε, κάτι παπάρια που είχε εδώ, Ταύρος ήτανε. Κο, κρέας, γεγα, κο. Πάρ και το λίπος. Και τα λίπη, ναι. Και τα λίπη, ναι. Φτιάξα και σκηνιά, ropes, για να φτιάξουμε shelter. Χωχω, τι λες, ρε φίλε. Μάζευε, κάνω rope εγώ. Δεν έχω χώρο ούτε για πλάκα, μία μπριζόλα έχω όλη και όλη. Κάτω πάνω, κάνω rope. Μόνο εγώ σε λίγο βγαίνω έξω μόλις στεγνώσω. Είναι κανείς έξω, κοιτάει. Εγώ είμαι απ' έξω στη γωνία, μέσα στα φύλλα. Ωραία. Κοιτάει λίγο. Δεν με βρίσκει. Α, δύο λεπτάκια να στεγνώσω λίγο και βγαίνω κι εγώ. Με τον νου σας εδώ είναι... Το άλλο που ήθελα να πω, αυτό με τα δέντρα, όταν κόψεις ένα δέντρο, ας πούμε, και πέσει πάνω στη μάντρα, ας πούμε, της βάσης. Μπορεί να τη σπάσει. Όχι, να τη σπάσει. Δεν τη σπάει. Να ανέβει ο άλλος μπορεί. Όχι. Γιατί παλιότερα υπήρχε ένα bug. Όχι, δεν πατάς πάνω σε πεσμένο τώρα. Ναι, κατάλαβα. Αυτό. Δεν πατάει πάνω σε πεσμένο. Βγάλτε όπλα εδώ τώρα. Κάντε ένα scout μέσα την πόλη. Έρχομαι. Πριν μπούμε. Περίμενε. Τώρα που έχουμε high ground. Περίμενε. Σπίτια, παράθυρα, δείτε τα όλα λίγο. Αστυνομικό φαίνεται clear.
βλέπω κάτι. Πλησία clear. Ούτε εγώ βλέπω κάτι. Με κιάλια. Οπότε. Όχι, καθαρά είναι. Ζόμπι βλέπω γενικότερα. Καλά, ζόμπι ναι, έχει ρε παιδί μου. Κοίτα, Σανίδα, παίζει να μην είναι και αυτή εδώ πέρα, να είναι όλη η παραλία αυτό. Παίζει κι αυτό. Εντάξει, δεν το ξέρεις ρε φίλε, αλλά καλό είναι να κάνουμε ένα σκάουτ πριν μπούμε κι όλο. 10 είμαστε, ρε. Εντάξει, ναι. Δεν είχα δει το Ρωμανό τελευταία. Ναι, 10. 10-10. Πρεσβειοποιία. Δεν το, ήταν πίσω ρε, δεν φαινόταν, ναι. Πήγε ρε κακομύρια μπροστά μου. Εντάξει. Σε λίγο θα δω τώρα, γιατί τώρα λέει 0 παίκτες μέσα. Πήγε ρε κακομύρια, κοιτάω ρε, πήγε ρε. Έχει σπον μπατσαρικό μπροστά. Μπατσαρικό. Μπατσαρικό σπον έχει μπροστά. Λοιπόν, το στρατόπεδο είναι πίσω από την αποθήκη. Το στρατοπεδάκι. Τρία άτομα έχει μέσα. Μήπως να μπούμε. Βάζε τις ταινίες που λέγεται. 13 άτομα λες. Ναι. Τρία έξτρα. Αυτό μήπως να μπούμε από δεξιά, από εδώ κατευθείαν για το mini camp. Εδώ πάνω είναι. Ναι, πάμε. Τρία άτομα είναι. Δεν θα τα έχουμε. Εντάξει, τα τρία είναι εδώ πάνω. Πάμε. Γιούργια. Πάρουμε τα τρία πάνω. Ντου. Πάμε να τους κατεβάσουμε παραλία. Στο κάμπ της αστυνομίας θα πάμε. Όχι. Πάμε κατευθείαν πίσω από τον κόκκινο των αχυρώνα που είναι το mini camp, έλα. Έτσι, δεν σωστή μπαίνουμε. Επιδρομή, ανοιχτείτε στο χωράφι. Εκτός αν θέλετε να πάμε και από το νοσοκομείο του στα Ρίσομπορ. Έχει κανείς για φάρμακα. Scope, για rifles. Γιατί μου σπάσε εμένα. Όχι, δεν έχω rifles. Και είχα ηλεκτρικά τέτοιο repair. Κουρέ, θες να πάρεις 4 άτομα να πάτε στο φαρμακείο μία μπαμ. Οκ, ποιοι θέλουν να έρθουνε, αυτός που πάει ευθεία μόνος του. Όχι, εγώ δεν έρχομαι. 4 άτομα φαρμακείο, 5 βασικά φαρμακείο, 5 πάμε στο στρατόπεδο να τελειώνουμε, μην πηγαίνουμε μπρος πίσω. Πάρ' τους κριτικούς που είναι μάχημους. Έτσι βασικά θα μπορούσαμε να περικυκλώνουμε την περιοχή. Αυτό δεν μου φαίνεται κριτικός, αυτό μου φοράει πιο πολύ για ISIS μου φαίνεται. Απλά είτε το νου μας γενικά. Είτε όχι, 4 από τη μία, 4 από την άλλη. Και αν γίνει κάτι, ορμάμε εμείς από δεξιά, οι άλλοι είναι από αριστερά, τους έχουμε στο κέντρο, στη μέση ξέρω εγώ. Τρεις είμαστε και είσαστε 7 από την άλλη. Εντάξει πάμε ρε, δεν πειράζει. Θέλουν τα όπλα αυτοί. Άστος να πάνε 7 από εκεί. Πηγαίνετε άλλοι 2 ρε παιδιά από εκεί. Άστος ρε. Και η ζόμπι είναι. Και εδώ έχει ζόμπι μαγκές. Πάμε τώρα σοβαρά, έλα. Τέλος. Δεν απλωνόμαστε, δεν χωριζόμαστε έτσι. Όχι. Δεν λέει να χωριστούμε τώρα. Δεν έχει λάθη εδώ πέρα, δεν συγχωρούνται. Μπορεί να είναι παντού, μπορεί να είναι μέσα στα δάση και να σνάιπάρουνε, δεν ξέρεις από πού θα έρθει. Κοίτα πως τρέχει να πάει να λουτάρει. Ναι, λουτάρτε και ξεχάσετε να πάρετε από εδώ πέρα κάτι. Και ηρεμήστε με τα λουτ, παιδιά, ηρεμήστε. Δεν χρειάζεται να μαζευόμαστε όλοι σε ένα σημείο. Όλα σε ίδια βάση θα πάνε έτσι. Ναι, αυτό δηλαδή. Λοιπόν, πλογέ, δεξιά και αριστερά στην αρχή του διαδρόμου. Το αεροδιαδρόμου. Το ξέρω και μέσα στη μέση έχει τα airdrop. Και μετά πάμε. Είναι ρίσκο. Και μετά θα πάμε και μπροστά εκεί. Είναι ρίσκο τα airdrop και τα άλλα. Αλλά, okay, δεξιά και αριστερά έχει και τα hammer spawn. Ας τα hammer spawn τώρα. Δεν μας χαλάει να πάρουμε αμάξι και να φύγουμε. Έχεις μπουζί. Έχω εγώ. Το βρήκα στο δρόμο. Εγώ έχω μπαταρία. Okay. Και είναι και πρεστίν μάλιστα. Ακόμα 14 άτομα είναι μέσα, οπότε πάμε. Ένα σκάουτ τα κτίρια απέναντι. Περίμενε. Τσέκαρε την κεραία, μην είναι κανένας και σκηνές. Δεξιά. Κεραία clear. Τα κτίρια δεν μπορώ να δω κάτι τόσο μακριά. Έχω το μόζι. Πολυκατοικίες, ταράτσες, παράθυρα, κοιτάξτε. Κλειστές. Άδειο. Πόρτες στις ταράτσες είναι κλειστές. Άδειο. Καλά, μπορεί και να τις κλείνουν, έτσι. Άδειο, αλλά μην το... Μέσα από τίποτα. Δεν παίρνεις και όρκο, ρε φίλε.
ότι είναι άδειο, δεν μπορείς να πάρεις όρκο εδώ, είναι τεράστια έκταση. Δεν μπορώ εδώ. Όσο φαίνεται. Τα ράτσα δεν είχε τίποτα. Να σας πω κάτι, 10 άτομα τώρα πως είμαστε, αν κουβαλήσουμε όλοι οι πλάνκς και τέτοια, το κλείνουμε εδώ πέρα πάνω το ξενοδοχείο εκεί που φαίνεται απέναντι. Τρελό, ρε. Και το λιτάρουμε κάθε μέρα. Και να πέφτει στην Γκάζη. Ναι. Πέφτει στην Γκάζη εκεί πέρα νομίζω, σε αυτό το σημείο. Ποιος είναι στο κοντέινερ? Εγώ, κάποιος... εγώ με την πλάση σε ένα κοντέινερ. Κάποιος ξένος είναι. Έχουμε κόσμο. Πού. Σκόρωσαν ρε, don't shoot me. Πού ρε. Δώστε info ρε. Είναι... Τον έχουμε. Ζόμπι, προσοχή, τα ζόμπι τώρα. Πού είναι τώρα. Εντάξει, το σκοτώσαμε. Από δεξιά μεριά, παιδιά, εκεί που πήγαμε εμείς, από δεξιά μεριά. Το σκοτώσαμε. Δεξιά μεριά ήταν, το ξέρα, ρε. Άνος πράγματα έχει, ρε. Προσοχή, ζόμπι. Έλα, φύγε από πάνω μου, γάμο. Μην πυροβολάτε άλλο, μην πυροβολάτε άλλο. Βάλ το μέσα. Ελάτε πίσω. Ωραία. Πολλά. Πού είσαι, creepy? Ερχόμαστε. Η όδια. Κρύπη, τσίπα και αυτό εδώ. Στο πόδι σου, πίσω από μπα. Τον έφτιαξε. Ναι. Θέλετε κανένα γεμιστήρα από εδώ για να το διαλέξετε. Άμα ταιριάζει κανένα όπλο σας. Το πόδια μου είναι. Μισό. Και σκόπ έχει. Εσύ τρέχεις εκεί μπροστά. Ναι. Τρέχα, έλα. Περιμένετε εδώ, μάγκες, μην μπαίνετε πιο μέσα, αφού θα έρθει και ο κούρος από εδώ να φύγουμε. Πίσω από το λόφο ακούγεται. Ναι. Πάμε. Να είναι στο MC μέσα, έχει ένα μιλταράκι μικρό. Και πάρε το σύγχρονο να φύγεις. Από εδώ γύρω είναι. Πώς κάνει καναρί. Εγώ απρέξω ρε. Αυτή η ιστορία δεν τελειώνει εδώ, καθώς υπάρχει και ένα δεύτερο part που έρχεται σύντομα, οπότε μείνετε συντονισμένοι για να δείτε πώς τελείωσε αυτή η ιστορία. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Για χαρά!